Σήμερα λοιπόν, γονείς και εκπαιδευτικοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των παιδιών τους κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Η προστασία της προσωπικότητας των χρηστών μέσα από την προάσπιση της ανωνυμίας και του ιδιωτικού απόρριτου επιβάλλει προσεκτικό σχεδιασμό και μεθοδικότητα μέσα από την επικοινωνία και τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης. Η προστασία των παιδιών είναι μεγάλη υπόθεση και δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι όπως πηγαίνω στο γιατρό και μου γράφει μια συνταγή να πάρεις ασπιρίνες και θα σου περάσει ο πονοκέφαλος. Εδώ έχουμε ένα πιο δύσκολο πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα συμπεριφοράς, πολυδιάστερο. Θα έλεγα συνοπτικά και σε περίληψη όσων έχουμε συζητήσει ότι το πρώτο κλειδί της προστασίας είναι η καλή σχέση μεταξύ γονιού και παιδιού. Δηλαδή, όταν υπάρχει καλή σχέση, δεν είναι ανάγκη ο γονιός να γνωρίζει τα πάντα για το διαδίκτυο και τους κινδύνους. Το παιδί θα του μιλήσει, όπως είναι και στην πραγματική ζωή, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και στον κυβερνοχώρο. Άρα, οι γονείς θα πρέπει το μήνυμα, το πρώτο που θα πρέπει να πάρουν, να δημιουργήσουν κανάλια επικοινωνίας με τα παιδιά τους, όπως ρωτούμε τι έκαμε σήμερα στο σχολείο, με ποιο φίλο βγήκες έξω, στο πάρκο κλπ. Τις ίδιες ερωτήσεις να κάνουμε και για τον κυβερνοχώρο και να κάτσουμε μαζί του μπροστά από την οθόνη να μας δείξει πώς μιλάς δηλαδή με την Μαρία, πώς μιλάς με τον Κωστάκη, δείξε μου αυτόν το MSN, δείξε μου αυτόν το Second Life, αυτόν το Facebook με το οποίο ενασχολείται το παιδί. Αυτό νομίζω είναι το 50% της προστασίας. Το άλλο κομμάτι της προστασίας είναι φυσικά τα φίλτρα. Δεν μπορούμε να τα αγνοούμε. Θα πρέπει ο κάθε υπολογιστής να έχει ένα φίλτρο προστασίας. Και η δικαιολογία που ακούμε συχνά ότι δεν καταλαβαίνω πόσα στοιχίζει κλπ. Εγώ τουλάχιστον δεν την αποδέχομαι. Όταν είναι ανάγκη, θα πληρώσουμε, θα βρούμε τον ειδικό να το τακτοποιήσει αυτό το θέμα. Δεν είναι ανάγκη να καταλαβαίνουμε. Πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά αγοράζουμε την υπηρεσία σε αυτόν τον κόσμο. Το διαδίκτυο είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία η οποία σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, ωραία πράγματα. Αλλά είναι μια κοινωνία η οποία έχει πάρα πολλούς κινδύνους. Υπάρχουν οι παιδεραστές, παιδόφιλοι, άνθρωποι που θέλουν να εκμεταλλευτούν τα παιδιά σας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί και να καταλάβουμε τη σημασία και τον κίνδυνο που υπάρχει στη χρήση του διαδικτύου. Schmidt, Peters, Jansen, Hermans. Is your son home? Yes, he's up in his room. Come in. Hi, is Klausy here? Yeah, upstairs. Well then, we'll go up and try out some kinky stuff. Yeah, okay. Cool location. Where's Klaus? There. Good afternoon. Hello. Is this little Anna? You've got a nice bunny. Come on, I'll show you a real bunny. In real life, you would protect your children. So why not protect them on the internet? Το παιδί της Κύπρου τουλάχιστον είναι από τους πιο σκληρά εργαζόμενους. Δεν είναι μόνο το σχολείο. Είναι τα φροντιστήρια, είναι τα επιπλέον μαθήματα που οι γονείς προσπαθούμε να μάθουν τα παιδιά μας και έτσι βλέπουμε να μην έχουν ελεύθερο χρόνο. Εάν πριν 10 χρόνια και πριν 5 χρόνια λέγαμε ότι δεν του μένει ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι, γιατί όταν βραδιάσει θα πάει στο σπίτι, δεν θα βγει έξω, πώς θα παίξει, πώς θα ψυχαγωγηθεί, σήμερα βλέπουμε την άλλη παραμετρό, να μπαίνει στο σπίτι όποια ώρα τελειώσει τα μαθήματα, τα φροντιστήρια και αρχίζει να ασχολείται με το διαδίκτυο και να προσπαθεί μέσω του διαδικτύου να αναπτύξει σχέσεις, να το χρησιμοποιήσει για την ψυχαγωγία του. Αν χτιστεί μια σωστή σχέση μεταξύ γονιών και παιδιών, εάν η χρήση του διαδικτύου δεν είναι μόνο από την πλευρά των παιδιών, αλλά είναι μια κοινή διαδικασία για μερικό χρόνο την ημέρα, καταρχήν ελέγχει ο γονιός καλύτερα. Δεύτερον, αντιλαμβάνεται ο γονιός καλύτερα. Όπως και με πολλούς άλλους τομείς που τα παιδιά μας μπορούν να πέσουν σε δρόμους αρκετά επικίνδυνους. Πρωταρχικό σημείο είναι να καλλιεργήσουμε μια εμπιστοσύνη με το παιδί μας αρκετά νωρίς. Τόσο στερεή εμπιστοσύνη που το παιδί μας να είναι άνετο να μας μιλήσει, να μας εμπιστευθεί, αλλά και να μας επιτρέψει να μπούμε στα λεγόμενα μυστικά του.
Εμείς σίγουρα συμβουλεύουμε τους γονείς και με κάποιες καλές πρακτικές ότι ναι, πρέπει να αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το διαδίκτυο δεν είναι μία ανταντά, όπως είναι τηλεόραση σε πολλές περιπτώσεις πιο παλιά. Άρα το πώς εμείς είμαστε με τα παιδιά μας και αφιερώνουμε χρόνο ποιοτικό μαζί τους είναι αυτό που θα τους προκαλέσει σε πιο υγιείς, αν θέλετε, δραστηριότητες. Σίγουρα η καλύτερη πρόκληση σε αυτό το θέμα είναι η παιδεία, δηλαδή από μικρά παιδιά πρέπει να μάθουν τους κανόνες ασφαλείας, πριν ανοίξουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή πρέπει να ξέρουν τι εστί το διαδίκτυο και μετά τι είναι τα άλλα προγράμματα. Ήδη άρχισε να γίνεται κάποιο έργο, να το πούμε, στον τομέα αυτό, τόσο από το γραφείο μας όσο και από το Υπουργείο Παιδείας, με το οποίο συνεργαζόμαστε αρκετές φορές. Είναι απαραίτητο σήμερα να γνωρίζουν πώς λειτουργεί το διαδίκτυο. Και αυτό το οποίο θα συστήναμε είναι να έχουν αυτή την επικοινωνία και επαφή με τα παιδιά τους. Και αν πρόκειται για παιδιά κάτω των 13 χρόνων, ποτέ να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ανεπιτήρητα, λόγω της άγνοιας των κινδύνων ή και λόγω αυτών των επιτήριων οι οποίοι μπορούν να ξεγελάσουν αυτά τα παιδιά. Θα ήταν καλά γονιός και παιδί να αναπτύξουν μία σχέση βασισμένη σε εμπιστοσύνη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν να μαθαίνουν και οι δύο για το πώς να πλοηγούνται με περισσότερη ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οποιοδήποτε εργαλείο μπορεί να είναι επικίνδυνο, μπορεί να είναι ακίνδυνο. Δηλαδή, έχεις ένα τεράστιο πλούτο των πληροφοριών στο ίντερνετ που μπορεί να θεωρηθεί πολλά χρήσιμο για κάποιον ο οποίος μαθαίνει για τον κόσμο ή μαθαίνει για το οποιοδήποτε θέμα. Ταυτόχρονα υπάρχουν κινδύνοι. Οπότε η χρήση του διαδικτύου ή το διαδίκτυο δεν είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο ή ακίνδυνο. Είναι κάτι που πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας πώς να χρησιμοποιούν. Ως μητέρα, πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιείται με μέτρο και προφύλαξη από τα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να φιλτράρουν και να αξιολογήσουν τις πληροφορίες τις οποίες παίρνουν από το διαδίκτυο. Σήμερα και τα προγράμματα της εκπαίδευσης προωθούν τη χρήση του διαδικτύου ως εργαλείο μάθησης. Ωστόσο, ο γονιός πρέπει εκ των προτέρων να ενημερώνεται ποια είναι τα φίλτρα μέσα από τα οποία μπορεί να προφυλάξει το παιδί του από επιτίδιους, οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να ανιχνεύσουν το επόμενο θύμα, είτε τούτον αφορά παιδική πορνογραφία, είτε να ξεγελάσουν ένα μωρό με διάφορα προϊόντα τα οποία μπορούν να αγοραστούν online, είτε στις πληροφορίες τις οποίες μπορεί να πάρει ένα μωρό ενώ παίζει στο διαδίκτυο διάφορα εικονίδια τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν μπροστά του, τα οποία μπορούν να τον τρομάξουν ή να πληγώσουν ανεπανόρθωτα την παιδική αθωότητα. Θεωρώ ότι ποτέ δεν είμαστε αρκετά ενημερωμένοι, οι εξελίξεις τρέχουν, έρχονται καινούργια πράγματα τα οποία πρέπει να μαθαίνουμε και θεωρώ ότι συνεχής επιμόρφωση είναι κάτι που λείπει σχεδόν από όλους μας. Συνεπώς είναι ουσιαστική συνεχής επιμόρφωση και δεν νομίζω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται συνεχώς. Όταν ο γονιός, αντί να προσπαθεί αυτός να μάθει που δυσκολεύεται και νιώθει ότι είναι μακριά από την τεχνολογία, αντιστρέψει τους ρόλους και γίνει μαθητής, εδώ υπάρχουν δύο φαινόμενα τα οποία αναπτύσσονται. Το ένα φαινόμενο είναι ότι το παιδί αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία, μια υπευθυνότητα και είναι και πολύ χαρούμενο να βοηθήσει τον πατέρα του ή την μητέρα του να μπει, να έρθει πιο κοντά του, να μπει στις νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το παιδί, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία οριμάζει και αναπτύσσεται. Και επίσης, θα το έλεγα σαν συμβουλή προς τους γονιούς, είναι η ευκαιρία σας να μάθετε κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι η συμβουλή μου θα ήταν οπωσδήποτε να αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά, να έχουμε σωστή επικοινωνία μαζί τους, ένα παιδί να μπορεί να εκμυστηρευτεί στους γονείς του κάτι το οποίο αντιμετωπίζει στο σχολείο. Και νομίζω ότι αν έχουμε αυτή τη σωστή επικοινωνία και το περιβάλλον, τα παιδιά θα μπορούν πολύ πιο εύκολα να αναπτυχθούν σε έναν πιο υγιές χώρο και να αξιοποιούν το διαδίκτυο με έναν τρόπο που ακριβώς ενισχύει αυτό που έχουν ήδη. Κακά τα ψέματα, ο κόσμος μας έχει αλλάξει. Το χάσμα μεταξύ των γενεών έχει σμικρύνει, δηλαδή τα παιδιά συναναστρέφονται με τους μεγάλους πολύ περισσότερο από ό,τι πριν μερικές δεκαετίες.
και συνεπώς έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς κινδύνους μέσα από την τηλεόραση, τα βιντεοπαιχνίδια, μέσα από τη συναναστροφή τους με τους μεγάλους, την επαφή τους με χώρους που ίσως να μην έπρεπε να επισκέφτονται πολύ νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και με κάποιον τρόπο να αυξηθεί και ο ρόλος ο προσωπικός των παιδιών στη δική τους ασφάλεια. If the person wants to protect himself from the dangers in the internet, of course he should he or she train himself. Yeah? So is if he is or she is more aware of the problems and it's much more easy for him or for her to protect himself from the dangers. Το διαδίκτυο συνιστά για τους νέους ένα μοναδικό εργαλείο επικοινωνίας με τους φίλους τους και αναζητήσεις γνώσεων και πληροφοριών. Το 2000 ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην Κύπρο η Κυπριακή Παιδοβουλή, η οποία ενεπλάκηκε ενεργά στο Safe Internet με σκοπό την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Η Κυπριακή Παιδοβουλή είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2000, είναι 56 παιδιά τα οποία έχουν εκλεγεί από τους συνομιλίκους τους, ηλικίας 13 έως 17 περίπου χρονών. Εκλέγονται για 2 χρόνια, λειτουργούν ολόχρονα, έχουν συστήσει επιτροπές, έχουν καταστατικό λειτουργίας κλπ. Και έχουν εμπλακεί ενεργά στο Safe Internet, κυρίως για να διαδώσουν και τη γραμμή αλλά και την ιστοσελίδα και να προσπαθήσουν μέσα από τις δικές τους γνώσεις που παίρνουν από σεμινάρια και άλλες προσπάθειες τέλος πάντων του προγράμματος, τα υπόλοιπα παιδιά, και για τους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο, αλλά και για τη σωστή χρήση. Η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο μας επιτρέπει να αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών, εκμεύοντας τα μέγιστα ωφέλη από τη χρήση τους και αποφεύγοντας τους πιθανούς κινδύνους. Πιστεύω ότι τα θετικά που μας φέρνουν οι νέες τεχνολογίες είναι κατά πολύ περισσότερα από τα αρνητικά. Εδώ είναι όμως που μπαίνει η κοινωνική ευθύνη και η ατομική ευθύνη και η ευθύνη των γονιών και του σχολείου. Να δαμάσουμε τις νέες τεχνολογίες.